Καλημερίζοντας τον καθηγητή γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενέβης, κύριε Δερμιτζάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Θα δούμε τι σημαίνουν αυτές οι ανακοινώσεις και η απόφαση για ένα καθολικό κλείσιμο, αλλά επειδή το συζητούσαμε και πριν, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δερμιτζάκη, αν αυτό το lockdown έρχεται καθυστερημένα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, το lockdown δεν έρχεται καθυστερημένα. Αυτό που έρχεται καθυστερημένα είναι τα μέτρα τα οποία θα μας έκαναν να αποφύγουμε το lockdown. Mm-hmm. Εγώ να πω σε σχέση με αυτό που και ο Πρωτοστάλτε πριν, ότι καταλάβαμε όλη αυτή την κρίση ότι κοινωνικά είναι πάρα πολύ δύσκολο οι συστάσεις να έχουν αποτέλεσμα και το βλέπουμε αυτό ακόμα και στους πιο υπεύθυνους λαούς. Θα σας πω για την Ελβετία που θεωρείται από τους πιο συστηματικούς λαούς που ακούνε τους νόμους αλλά απλώς συστάσεις. Δεν δουλεύει αυτό. Χρειάζονται μέτρα τα οποία να έχουν συγκεκριμένες κυρώσεις από πίσω για να είναι πολύ ξεκάθαρα ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και ποια είναι η θέση των ειδικών. Άρα έπρεπε να έχουμε, λέτε, ένα πακέτο πιο πιεστικό νωρίτερα για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ποια μέτρα, λέτε, όμως, συγκεκριμένα, σε ποια μέτρα αναφέρεστε? Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω πόσο έχει σημασία να συζητάμε το, ίσως για το μέλλον, για να μην ξαναμπούμε σε lockdown, γιατί εμένα αυτό που με φοβίζει τώρα είναι ότι μπήκαμε τώρα σε lockdown. Πολύ ωραίο. Όταν τελειώσει το lockdown, θα υπάρχει ποινή για αυτόν που δεν φοράει μάσκα παντού? Λοιπόν, εγώ αυτό που θα, ανεξάρτητα με το ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μειώσουμε τα κρούσματα. Δεν απαντάμε όμως το ένα στο άλλο, τι κάνουμε? Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα βγούμε από το lockdown, θα πρέπει μέχρι το Φεβρουάριο, τουλάχιστον, να έχουμε μία δέση μέτρων που θα είναι σχετικά αυστηρά. Εγώ θα έβαζα minimum μάσκα παντού. Παντού. Με ποινή, με πρόστιμο. Κύριε Δερμιτζάκη, αν μου επιτρέπετε, με πρόστιμο. Πώς αλλιώς, τον υποχρεωτικό αναμέτρο. Να σας πω κάτι σε σχέση με αυτό. Νομίζω ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με το πρόστιμο. Και νομίζω ότι πρέπει να το βγάλουμε αυτό από τη συζήτηση. Πώς επιβάλλετε τότε? Πώς επιβάλλετε? Ακούστε. Θέλω να καταλάβω τι είναι το επιβολή πια. Να σας πω τη διαφορά στη φιλοσοφία. Εάν συζητάμε για μάσκα παντού με πρόστιμο, είναι σαν να προδιαγράφουμε ότι ο άλλος θα παρανομήσει. Η λογική δεν είναι να παρανομήσει, να μην παρανομήσει. Η λογική είναι η μάσκα παντού γιατί έτσι πρέπει να είναι. Mm-hmm. Πρέπει να θεωρούμε Αυτό υπόθηκε, κύριε Δερμιτζάκη. Η σύσταση όμως δεν φτάνει και αυτό έχει φανεί σε όλο τον κόσμο. Μόνο όταν γίνεται νόμο φτάνει. Είναι και συμβολικό το θέμα. Δεν είναι μόνο. Είπατε πριν πώς θα βγούμε από το lockdown και τι θα κάνουμε μετά μέχρι το Φεβρουάριο. Για μένα δύο απλά πράγματα. Απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 12 για να αποφευθούν οι πλατείες και όλες αυτές οι συγκεντρώσεις. Μετά το lockdown, λέτε τώρα. Μετά το lockdown και μάσκα παντού. Αυτά τα δύο θα τα κρατούσα μέχρι το Φεβρουάριο. Κύριε Δερμιτζάκη, το lockdown τώρα των 3 εβδομάδων που φαίνεται ότι εκεί καταλήγουμε, αυτό θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Τσιόδρα σήμερα. Αρκεί ως διάστημα προκειμένου να δούμε αποτέλεσμα και αποκλιμάκωση των αριθμών? Ναι, θα δούμε μεγάλη αποκλιμάκωση. Αυτό είναι γεγονός. Αν το πάρουμε καθαρά υγειονομικά και αφήσουμε. Περίπου από πότε θα φανεί αυτό στα νούμερα? Κοιτάξτε, λογικά μέσα σε 2 εβδομάδες θα πρέπει να δούμε ραγδαία μείωση, διότι ουσιαστικά μπλοκάρουμε ένα σωρό μεταδόσεις και επικοινωνίες και κινητικότητα του πληθυσμού. Mm-hmm. Πρέπει να προσέξουμε λίγο τα σχολεία, τα δημοτικά, διότι τα δημοτικά πάνε οι γονείς στα παιδιά στο σχολείο. Υπάρχουν, πρέπει να κλείσουν για αυτά, κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα δύσκολο πράγμα. Ο γυμνάσια και λύκεια πιστεύω ότι πρέπει να κλείσουν. Τα δημοτικά είναι δύσκολο γιατί από τη μία πλευρά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μεταδόσεις και εκεί αποκλείεται να είναι μηδενικό. Είναι πολύ μικρές όμως. Πιστεύω ότι με τη μάσκα προστατεύονται πολύ τα παιδιά στην Ελλάδα. Γιατί σας θυμάμαι πάντως να είστε από εκείνους, κύριε Δερμιτζάκη, που λέγατε ότι τα σχολεία πρέπει να κλείσουν τελευταία και δεν υπάρχει λόγος να κλείσουν τα σχολεία. Έχει αλλάξει κάτι τώρα? Όχι, δεν έχει αλλάξει. Με την έννοια ότι, κοιτάξτε, όταν πάμε σε τόσο ακραία μέτρα σε όλη την κοινωνία, νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε και για ακραία μέτρα και σε άλλες συνθήκες. Επομένως, όταν συζητάμε για λύκεια και γυμνάσια, που εκεί είναι αυξημένη η μετάδοση λόγω της ηλικίας σε σχέση με το δημοτικό, τότε προφανώς το συζητάμε και εκεί. Από εκεί πέρα όμως, το δημοτικό νομίζω ότι είναι και θέμα κοινωνικό, είναι και θέμα της ψυχολογίας των παιδιών μέχρι 12 χρονών. Και είναι τελείως διαφορετικό θέμα. Και των γονιών με τη δυσκολία που έχουν. Το θέμα είναι αν θα φτάσουν αυτές οι 3 εβδομάδες, κύριε Δερμιτζάκη, θα χρειαστεί παράταση του lockdown. Τι εκτιμάτε εσείς? Εγώ νομίζω ότι θα φτάσουν αυτές οι 3 εβδομάδες. Από εκεί και πέρα όμως εξαρτάται ποιο είναι το σχέδιό μας για μετά. Ναι. Δηλαδή, εάν ο σκοπός είναι να τα μην ανοίξουμε τελείως δηλαδή μετά. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το σχέδιο, ποιος είναι ο στόχος και ποιο είναι το σχέδιο μετά. Γιατί τα Χριστούγεννα θα κάνουμε ό,τι ακριβώς και αρχές Οκτωβρίου, κύριε Δερμιτζάκη. Δηλαδή θα πάμε όλοι μαζί να παρτάρουμε?
Όχι, βέβαια. Εξαρτάται, γιατί μου είπατε αρχές Οκτωβρίου και προσπαθούσα να σκεφτώ τι ίσχυε αρχές Οκτωβρίου. Αρχές Οκτωβρίου ίσχυε το ότι κάνουμε συγκεντρώσεις σαν να μην συμβαίνει τίποτα, το ότι είμαστε όλοι μαζί στην πλατεία και ότι είμαστε μαζί οπουδήποτε. Δεν το προσδιορίζω μόνο στα μπαρ και τα μην στοχοποιούμε μόνο κάποια σημεία. Ήμασταν παντού όλοι μαζί. Κανένα θέμα. Νομίζω το lockdown θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε πέρα από την άμεση μείωση των κρουσμάτων και τον έλεγχο των μεταδόσεων. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα τρόπο ανασύνταξης του τι θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος θα μπει μέσα, θα περιοριστεί πάρα πολύ και μετά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ανοίγοντας την οικονομία όσο καλύτερα γίνεται, να βγούμε συντεταγμένα. Δηλαδή να μην βγούμε μαζικά, αρχίσαμε να κάνουμε... Και με συγκεκριμένα μέτρα λέτε. Είπατε ας το μάσκες παντού είναι το ένα και τι άλλο. Απαγόρευση κυκλοφορίας. Και απαγόρευση κυκλοφορίας για να απευθυνθούν οι συγκεντρώσεις το βράδυ. Αυτά πρέπει να είναι οπωσδήποτε λοιπόν, να ισχύσουν και μετά. Αυτό που εγώ θα έκανα είναι από σήμερα, δηλαδή από τις 12 και 1 που θα γίνουν ανακοινώσεις, νομίζω ότι πρέπει όλοι οι ειδικοί και όλοι οι αρμόδιοι να κάνουν ένα πολύ πολύ λεπτομερές σχέδιο το τι θα γίνει την επόμενη μέρα του lockdown. Όχι, είναι σημαντικό είναι αυτό θέμα. Που λέτε κύριε Δερμιτζάκη. Πάρα δηλαδή το lockdown είναι το εύκολο. Κλειδώνουμε και μένουμε μέσα. Μετά τι κάνουμε. Έτσι είναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Διότι ο φόβος μου είναι ο εξής. Εάν πάμε με την ίδια λογική, και επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη που ήταν βλέπουμε και κάνουμε, το οποίο για μένα είναι λάθος αυτό που έγινε και γι' αυτό βλέπουμε ότι πάρα πολλές χώρες κάνουν lockdown. Δεν κάνει μόνο η Ελλάδα. Η Ελλάδα το κάνει πιο αυστηρό και καλά κάνει γιατί θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά επειδή είδαμε ότι είδαμε ένα βλέποντας και κάνοντας την περίοδο πριν, θα πρέπει τώρα το σχέδιο να είναι πολύ οργανωμένο. Κύριε Δερμιτζάκη, να είναι συντεταγμένο. Είπατε πριν από λίγο ότι στις 2 εβδομάδες από την έναρξη του εγκλεισμού, του κλεισίματος, του lockdown, θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα και στα κρούσματα. Ποια θα ήταν μια ικανοποιητική μείωση λίγο πριν ξανανοίξει η χώρα? Επαναλαμβάνω, εξαρτάται τι θα κάνουμε μετά. Υπάρχει ένας, όχι, ένας λέω, μόλις τελειώσει το lockdown, πού πρέπει να έχουμε φτάσει στα κρούσματα? Εντάξτε, δεν ξέρω να σας πω. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να δούμε πώς θα δουλήσει με το μοντέλο με αυτές τις συνθήκες. Το πιο πιθανό είναι να δούμε, εγώ πιστεύω, χαμηλούς τριψήφιους αριθμούς. Μάλιστα. Χαμηλούς τριψήφιους. Ναι, από εκεί και βέβαια. Μην περιμένετε να δούμε 40 και 50 κρούσματα. Αυτό είναι. Όχι, και ο χαμηλός τριψήφιος μακρινό μας μοιάζει ακόμα. Γι' αυτό εντυπωσιάζει. Ναι, αλλά το άλλο, το 40-50, είναι ακόμη πιο μακρινό. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι, και η διάρκεια του lockdown έχει σχέση με αυτό, το τι θέλουμε να κάνουμε μετά. Δηλαδή, ένα μοντέλο θα μπορούσε να είναι: τα πάω σχεδόν στο μηδέν, που σημαίνει ότι 3 εβδομάδες δεν φτάνουν, και μετά ανοίγω όπως ήμουν το Σεπτέμβριο. Ένα άλλο μοντέλο. Δηλαδή, αν θες να μηδενείς, πρέπει να πάρεις και παράταση του lockdown, να πας και για άλλο χρονικό διάστημα. Δεν φτάνουν 3 εβδομάδες για να πας από τα 3 εβδομάδες. Αν όμως εξακολουθήσουμε, κύριε Δερμιτζάκη, και παραμείνουμε πιεσμένοι σε τετραψήφιο αριθμό, δηλαδή εκεί κοντά στα 1000 κρούσματα, πρέπει να αποφασιστεί παράταση του lockdown? Νομίζω ότι στα 1000 κρούσματα είναι επικίνδυνο σημείο να βρισκόμαστε. Με συγχωρείτε, αλλά για να μείνουμε στα 1000 κρούσματα. Μισό λεπτάκι να το πει αυτό. Ναι, πείτε το, κύριε Δερμιτζάκη. Στα 1000 κρούσματα είναι επικίνδυνο γιατί? Διότι από τη στιγμή που θα πούμε πάλι σε γεωμετρικές εκθετικές καμπύλες, το 1000 θα γίνει 2000 μέσα σε μια εβδομάδα. Αν με τις τωρινές συνθήκες. Για να γίνει το 1000 θα πρέπει η δραστηριότητα να συνεχιστεί στα σπίτια. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω στο μαγαζί και μου έρχεται επαγγελματίας ή επαγγελματίας στο σπίτι. Και μαζευόμαστε να κάνω τα κομματικά, να κάνω όποια. Πάλι μην προσδιορίζω, αλλά σημαίνει ότι δεν πάμε απλό στο μαγαζί και πάμε μπορεί το βράδυ. Δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να είναι απλώς τόσο. Διορθώστε με, κύριε Δερμιτζάκη, τόσο μεγάλη διασπορά αυτή τη στιγμή, που να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να αποκλιμακωθούν τα κρούσματα. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν το ξέρουμε, το οποίο είναι και ένα επικίνδυνο πράγμα και πρέπει να το σκεφτούμε σε σχέση με το τι έχει γίνει στην Ιταλία. Όταν υπάρχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα και ανάλογα με το μέγεθος των οικογενειών, που είναι σχετικά μικρό στην Ελλάδα, αλλά έχει σημασία να το σκεφτούμε αυτό και πρέπει να το προσέξουν και αυτοί που μένουν σε σπίτια που είναι όλη η οικογένεια μαζί, δηλαδή παππούς, γιαγιά στο ένα διαμέρισμα, δίπλα είναι οι γονείς και τα παιδιά. Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ένας να είναι θετικός. Όταν γίνεται το lockdown, λοιπόν, αυτός ο θετικός μπορεί να μεταδώσει σε όλη την οικογένεια με την οποία μοιράζεται το σπίτι. Μια και θα κλειστούμε μέσα, λέτε τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Με μεγαλύτερη πιθανότητα από ό,τι πριν. Γιατί άρα είναι πιο εύκολο να μεταδώσει τώρα, λέτε. Λοιπόν, αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το σκεφτούμε. Γιατί? Διότι πρέπει περισσότερο από την προηγούμενη φορά να απομονωθούν οι οικογένειες μεταξύ τους. Δηλαδή, μην χαλαρώσουμε τώρα και πει η κόρη να πάει στη μαμά ή ο γιος να πάει να δει τον πατέρα. Αυτό πρέπει να είναι ακόμα πιο αυστηρό από πριν, διότι τώρα η πιθανότητα ένας θετικός είναι πολύ μεγαλύτερη. Εσείς φοβάστε το σύστημα. Δηλαδή μπορεί να δούμε και μια μικροαύξηση λόγω αυτού
μέχρι να δούμε το αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι μπορεί τις πρώτες μέρες δηλαδή να δούμε αύξηση και να έχει ξεκινήσει το lockdown? Όταν έχει ξεκινήσει το lockdown, προφανώς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αύξηση, γιατί τα μέτρα δεν έχουν πιάσει ακόμα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει, επειδή είναι πολύ διαδεδομένος ο ιός αυτή τη στιγμή, το κλείσιμο μέσα αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης σε αυτούς που βρίσκονται και μοιράζονται το χώρο πια. Είναι μια δύσκολη παράμετρος αυτή που λέτε, που προφανώς δεν την... Αυτό ακριβώς έγινε στην Ιταλία. Όταν κάναν το lockdown στην Ιταλία το Μάρτιο, αυτό που έγινε ήταν ότι αφήσαν την κοινότητα πολύ ελεύθερη, αυξήθηκε πολύ το ποσοστό των θετικών στην κοινότητα. Και επειδή στην Ιταλία έχουν μεγάλες οικογένειες και κλείνονται 20 άτομα μαζί, όταν μπήκαν μέσα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα κάποιος από τους 20 να είναι θετικός. Τι και θα πει την άφησαν πιο πριν ελεύθερη, δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει την άφησαν πιο πριν ελεύθερη, ή θα είμαστε ανοιχτά ή θα κλείσουμε εντελώς? Όχι, όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα στην Ιταλία, δημιουργήθηκε ένα ας πούμε μερικό lockdown, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό και ο κόσμος έβγαινε έξω, πήγαινε στα πάρκα, έκανε πάρτι και διάφορα άλλα τα οποία δεν απαγορεύονταν. Αυξήθηκε η μετάδοση πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ήταν θετικό. Όταν κλειστήκαν μέσα, αυξήσαν την πιθανότητα μετάδοση μεταξύ των μελών της οικογένειας. Όπως και γι' αυτό είδατε το ιταλικό lockdown καθυστέρησε να αποδώσει. Διότι υπήρχε αυτό το από πίσω που ερχόταν. Άρα λέτε ότι υπάρχει ένας τέτοιος φόβος στην Ελλάδα, που αυτό σημαίνει ότι θα πιέσει ακόμα πιο πολύ το σύστημά μας? Είναι μικρός ο φόβος, γιατί οι οικογένειες, τα σπίτια δηλαδή στην Ελλάδα είναι μικρά. Δεν είναι των 20 ατόμων σε μεγάλες βίλες. Όμως επιμένω ότι πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι οικογένειες οι οποίες ζουν σε μια πολυκατοικία, να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί από ό,τι κύριε Δερμητζάκη, διότι πιθανότητα μετά είναι μεγαλύτερη. Την άλλη εβδομάδα πιστεύετε, επειδή είπαμε ότι χρειαζόμαστε 2 εβδομάδες για να αρχίσουν να αποδίδουν τα μέτρα, πόσο μάλλον ένα lockdown και να φανεί αυτός στους αριθμούς, την άλλη εβδομάδα φοβάστε ότι μπορεί να δούμε πολύ περισσότερα από τα 2.700 κρούσματα που έχουμε τώρα? Κοιτάξτε, η αύξηση θα συνεχιστεί. Το ότι θα δούμε 3.000 πια το θεωρώ δεδομένο. Το αν θα πάει 3,5-4 είναι πιθανό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όμως και πάλι να συζητάμε το τι θα γίνει ως αποτέλεσμα του που βρισκόμασταν. Είναι ένα το νόημα αυτού του αριθμού. Που τώρα είναι 179, ας πούμε, στον αριθμό. Δεν μπορώ να σας πω πως είναι διασωληνωμένη, γι' αυτό εξαρτάται από το ρυθμό που δεν τον έχω ακριβώς δει, αλλά σίγουρα θα αυξηθούν, διότι όσο έρχονται περισσότερα κρούσματα το παρελθόν, τόσο θα αυξηθούν διασωληνωμένοι. Μην ξεχνάτε ότι το αποτέλεσμα των 2,5-3,000 κρούσματων που υπάρχουν τώρα, που βλέπουμε τώρα, γιατί είναι πολύ παραπάνω φυσικά στην κοινότητα, το αποτέλεσμα στις ελληνικές θα το δούμε σε 10 μέρες. Επομένως, αυτή τη στιγμή ο πραγματικός αριθμός ποιος μπορεί να είναι, κύριε καθηγητά? Των ενεργών κρουσμάτων στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ θα έλεγα ότι είναι γύρω στις 100.000, νομίζω είναι εύκολα. 100.000 έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργά κρούσματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στο σύνολο της χώρας. Στο σύνολο της χώρας. Μπορεί και παραπάνω. Στην πρωτεύουσα. Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τα μεγέθη. Ωραία. Στην πρωτεύουσα των 4,5 εκατομμυρίων. Αναλογικά. Θα είναι περίπου 40-50.000. Μπορεί και παραπάνω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα εκτίμηση στην Ελβετία για να καταλάβετε πόσο τρομακτική είναι πια η αριθμή. Έχουμε 10.000 κρούσματα την ημέρα. Η εκτίμηση είναι ότι 5-10% των ανθρώπων που κυκλοφορούν στη γέννη αυτή τη στιγμή είναι θετικοί. Δηλαδή, βγαίνει στον δρόμο, κοιτάζει γύρω σου και υπάρχουν κάποιοι θετικοί οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και η αριθμή είναι πολύ μεγάλη, ακριβώς λόγω των χαρακτηριστικών αυτού του ιού. Γι' αυτό και λέω ότι το lockdown θα φέρει και κάποια μικρά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα λύσουμε, κρατώντας, ειδικά μεταξύ των οικογενειών που μην χαλαρώσουν ότι επειδή κάνουμε το lockdown τώρα μπορούμε να είμαστε μεταξύ μας. Οι οικογένειες, δηλαδή αυτή η φούσκα που λέμε, που θα παραμείνει κλειστή, πρέπει να είναι όσο μικρότερη γίνεται πρακτικά. Όσο ήμασταν δηλαδή, όσο πιο περιορισμένοι γίνεται. Να μην μετακινούμαστε ακριβώς στον παππού, στη γιαγιά, στο εγγόνι, στο έτσι, στο αλλιώς. Ακριβώς. Μάλιστα, σαφές, σαφές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Άρης, ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολα τα πράγματα.